Είναι λίγο μετά τα μεσάνυχτα και οι πρώτοι 6 από τους 153 μετανάστες αποβιβάζονται από πλωτό του λιμενικού στο λιμάνι της Παλαιόχωρας μετά από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις που κράτησαν πάνω από 10 ώρες. Οι υπόλοιποι που βρίσκονται στο κατάστρωμα του δεξαμενόπλοιου Αριστοφάνης μεταφέρονται σταδιακά αφού πίστηκαν ότι η περιοχή είναι ασφαλής. Μόλις ολοκληρώθηκε μία επιχείρηση του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, τα σκάφη του λιμενικού ασφαλώς μετέφεραν από ένα πλοίο περίπου στα 5 μίλια από εδώ, εδώ στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, 153 άτομα. Εμφανώς εξαντλημένοι από την πολύωρη παραμονή τους στη θάλασσα, άνδρες, γυναίκες και δεκάδες παιδιά και έφηβοι πατούν επιτέλους στη στεριά. Στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, σαμαρίτες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και μέλη της Ομάδας Πολιτικής Προστασίας Ελλήνου τους προσφέρουν τροφή και νερό. Μία γυναίκα με κάταγμα στο πόδι παραλαμβάνεται από ασθενοφόρο. Ήταν μια δύσκολη επιχείρηση, ήταν ένα μεγάλο βαπόρι, έπρεπε από το πλοίο να κατέβουν ασφαλώς, ήταν βασική προϋπόθεση και να μπουν στα πλωτά για να μεταφερθούν πάλι ασφαλώς εδώ. Η περιπέτεια των 153 μεταναστών από το Ιράν, το Ιράκ, το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν και την Τουρκία άρχισε χθες τις πρώτες πρωινές ώρες όταν ταξιδεύοντας από τη Σμύρνη με προορισμό την Ιταλία, το ξύλινο σκάφος που τους μετέφερε παρουσίασε εισρωή υδάτων. Στη θαλάσσια περιοχή 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της νησίδας Χίζας Μεσσηνίας, τους περισυνέλεξε το δεξαμενόπλοιο Αριστοφάνης, το οποίο από νωρίς το μεσημέρι βρισκόταν αρόδο λίγα ναυτικά μίλια νότια της Παλαιόχωρας. Το δεξαμενόπλοιο Αριστοφάνης παρέμεινε επί ώρες ανοιχτά της Παλαιόχωρας, καθώς οι μετανάστες αρνούνταν να μετεπιβιβαστούν στα σκάφη του λιμενικού. Από το πρωί υπήρχαν κάποιες συζητήσεις μαζί τους. Ο σκοπός τους ήταν να πάνε στην Ιταλία. Εξηγήσαμε ότι είναι δύσκολο, ότι είναι επικίνδυνο, ότι δεν μπορούν να μείνουν σε ένα κατάστρωμα ενός πλοίου. Η μετεπιβίβασή τους από το δεξαμενόπλοιο στα πλωτά του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων και του Λιμενικού Σταθμού Παλαιόχωρας έγινε νύχτα σε μια δύσκολη επιχείρηση, την οποία συντόνιζε ο διοικητής της 7ης Περιφερειακής Διοίκησης του Λιμενικού Σώματος, Αρχιπλοίαρχος Σπύρος Πασάκος. Με μέρημνα του αρχηγείου της στρατιωτικής ηγεσίας, πολιτικής ηγεσίας, αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα μεταφερθούν με πούλμαν σε κατασκήνωση στα Χανιά, όπου θα ακολουθήσει η περαιτέρω διαδικασία της προανάκρισης για να υπάρχει ένα αίσιο τέλος και για εκείνους, όπου ταλαιπωρημένοι, όπως θα είδατε, ψάχνουν για κάτι καλύτερο. Στην παιδική κατασκήνωση του Δήμου Χανίων στον Καλαθά, όπου μεταφέρθηκαν οι μετανάστες, υποβλήθηκαν σε απαραίτητο διαγνωστικό έλεγχο για COVID από κλιμάκιο της τοπικής μονάδας του ΕΟΔΗ. Παρά την εξάντλησή τους, είναι καλά στην υγεία τους. Με το που ήρθαν τα ξημερώματα οι πρώτοι, αμέσως μπορέσαμε να τους φροντίσουμε, να ξεκουραστούν, να έχουν το φαγητό τους, να κοιμηθούν. Στην πορεία ήρθαν και οι επόμενοι, οπότε όλα έχουν δρομολογηθεί μια χαρά. Το πρωί άρχισε και η διαδικασία καταγραφής και ταυτοποίησης των στοιχείων των μεταναστών. Στην παιδική κατασκήνωση θα φιλοξενηθούν προσωρινά, καθώς στη συνέχεια αναμένεται να μεταφερθούν σε κέντρο υποδοχής.